Σήμερα είμαι πίσω με ένα βίντεο haul, ένα καλοκαιρινό haul. Γενικά ήρθαν πάρα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, αγόρασα και μερικά γιατί είχε κάποιες εκπτώσεις. Οπότε είπα να τα μαζέψω σε όλα ένα βίντεο και να σας τα δείξω. Σαφώς και θα βγει τεράστιο αυτό το βίντεο, οπότε δεν θα το κόψω σε δύο κομμάτια, γιατί έχω και άλλα βίντεο να ανεβάσω, οπότε θα με υποστείτε σε ένα μεγάλο επεισόδιο haul. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο βαρετά πράγματα, που είναι διάφορα πράγματα που έχω πάρει από site του εξωτερικού, κινέζικα κλπ. Και έχουν σχέση με νύχια. Οπότε, μην καθυστερώ, πάμε να αρχίσουμε αυτό το haul επιτέλους. Ένα πράγμα το οποίο πήρα από το CN Direct, .com, αν το λέω σωστά. Αυτό το set σχετίζεται λίγο με το dress link κάπως. Νομίζω ή το έχει ο ίδιος άνθρωπος, κάπως έτσι. Και πήρα ένα, πώς το λένε αυτό, τροχός νομίζω. Λοιπόν, είναι ένας τροχός για νύχια. Έχει μέσα αυτό εδώ. Τον τροχό είναι πάρα πολύ βαριά η συσκευή. Επειδή το έχω χρησιμοποιήσει, ο τροχός είναι πάρα πολύ καλός. Μπορείς να βγάλεις πετσάκια, μπορείς να βγάλεις τις κλειρίνσεις, μπορείς να γυαλίσεις τον νύχι, μπορείς να το τροχίζεις, μπορείς να το κάνεις οτιδήποτε. Δίνει επαγγελματικό αποτέλεσμα. Η τιμή του ήταν πολύ οικονομικό. Επειδή γενικά σας έχω πει ότι εγώ αρχίζω και ψάχνω πράγματα για τα νύχια κλπ. Για να μπορώ να κάνω νύχια μόνη μου στο σπίτι μου. Είχε γύρω στα 22-23 δολάρια. Και επειδή αυτά τα πράγματα μου τα έχουν στείλει, ό,τι θα σας δείξω από ξένα site, μου τα έχουν στείλει ένα μήνα πριν, θα προσπαθήσω να βρω τα link να σας τα βάλω από κάτω. Τώρα, ή από το ίδιο site ή από κάποιο άλλο, πήρα αυτά εδώ τα πινέλα, που είναι, νομίζω, ή για να βάζεις gel, δεν ξέρω, ή για να ζωγραφίζεις γενικά τον νύχι. Πήρα επίσης από το Banggood, το γνώρισα μέσω της Αναστασίας, Αναστασία Γουέλ εδώ στο Facebook, στο YouTube. Και είδα ότι έχει πάρα πολύ οικονομικά πράγματα. Ειλικρινά, ίσως τα πιο οικονομικά πράγματα σε όλα τα κινέζικα sites, ό,τι έχει να κάνει με νύχια κλπ. Οπότε έκανα μια παραγγελία, αρκετά μεγάλη εντός εισαγωγικών. Λίγα λεφτά ήταν, αλλά ήταν πολλά πράγματα. Και μου σπάσανε την παραγγελία μου σε τρία κομμάτια. Δεν ξέρω γιατί. Και μου ήρθε μόνο το ένα πακετάκι μέχρι στιγμής και είχα παραγγείλει μία λάμπα, γιατί μου είπαν ότι οι λάμπες από το φουρνάκι χαλάνε εύκολα, οπότε λέω ας πάρω μία να έχω. Και παρήγγειλα και διάφορα πάλι για τα νύχια. Πήρα κάποια gels τα οποία είναι με glitter, θα σας τα δείξω όλα αυτά κοντινό. Και φυσικά πήρα διάφορα στρασάκια, φιόγκους για τα νύχια, τα οποία είναι πάρα πολύ οικονομικά σε τέτοια site σε σχέση με την Ελλάδα. Και ειλικρινά με αυτά χάρηκα πάρα πολύ. Έκανα και μία παραγγελία από το Choice. Το Choice γενικά είναι ένα πολύ ακριβό site για τα δικά μου δεδομένα και για τα δεδομένα των προϊόντων που πουλάει. Δηλαδή πουλάει κινέζικα προϊόντα. Ναι, μεν είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα και τα πράγματα του είναι πολύ προσεγμένα, δεν τα βρίσκει σχεδόν πουθενά. Και ενώ είναι ακριβά, μπήκα στη διαδικασία να πάρω κάτι, γιατί το μαγιό που θα δείτε είναι φανταστικό. Βέβαια, η παραγγελία μου ήταν εντελώς μάπα, γιατί ενώ πήρα σε μαγιό το extra large, ειλικρινά νομίζω ότι φοράω νούμερο C, στο C προς D ρε παιδί μου, στο μπούστο, και τα πράγματα και το μαγιό είναι σίγουρα A προς B. Ειλικρινά είναι A προς B. Αλλά είναι φανταστικό μαγιό. Κάποιος θα το πάρει γνωστό μου κλπ. Το μαγιό που πήρε είναι αυτό εδώ. Πείτε μου, δεν είναι φανταστικό. Ο συνδυασμός κίτρινο με το ροζ φιόγκο, τρελαίνομαι. Και το από κάτω του είναι αυτό που πάλι δεν είναι large, είναι small προς medium, εκτός και αν θες να το φοράς παρτό, ας πούμε, πώς να σας το πω, αλλά είναι φανταστικό μαγιό. Αν είστε σε αυτά τα νούμερα, μην το σκέφτεστε, είναι καλής ποιότητας μαγιό, είναι σαν και αυτά που πουλάνε στα H&M. Η τιμή του ήταν γύρω στα 20 δολάρια, κάπου εκεί. Και πήρα και μια μπλούζα πάλι από το Choice, η οποία είναι καμπάνα. Τελείωσε. Η οποία είναι αυτή εδώ.
Είναι απλή μαύρη, τα μανίκια της πάνε μέχρι κάτω και πίσω έχει αυτό εδώ πέρα. Και η τιμή της ήταν γύρω στα 10 δολάρια κάπου εκεί, μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι θα τη φορέσω πάρα πολύ. Κρίμα για το μαγιό γιατί μου άρεσε. Και για να τελειώσω με τα κινέζικα sites, πήρα 3 φορέματα από το same site. Άλλη μία μάπα παραγγελία, πραγματικά πάρα πολύ στενοχωρέθηκα. Τα φορέματα που διάλεξα ήταν φανταστικά, το ένα το φοράω και τώρα. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Όλα τα φορέματα είναι extra large. Αλλά νόμιζα ότι θα μου κάνουν στο μήκος. Νομίζω ήταν όλα 83 εκατοστά. Νόμιζα ότι θα μου κάνουν, θα μου είναι καλά. Κορίτσια, ενώ ήρθαν κανονικά στα μέτρα μου από άποψη μεγέθους, στο μήκος είναι μπλούζες. Ειλικρινά είναι μπλούζες. Θα το δείτε και φορεμένο. Είναι πάρα πολύ κοντό. Τα νούμερα είναι νομίζω για κορίτσια μέχρι 1,70 στο μάκρος. Δεν θα βρείτε για πιο ψηλές. Είναι πάρα πολύ κρίμα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Η ποιότητά τους είναι εξαιρετική. Το πρώτο είναι αυτό που φοράω τώρα. Είναι ένα νέον κίτρινο. Το οποίο έχει φοβερό μπούστο και ειλικρινά σαν φόρεμα, ακόμα και για γάμο καλοκαιρινό, είναι τέλειο. Το δεύτερο που πήρα είναι ένα φλωράλ. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα αυτά τα φορέματα είναι πάρα πολύ στο στυλ μου, τα φορά πάρα πολύ το καλοκαίρι και κρίμα που ήταν τόσο κοντό. Είναι μπλούζα, δυστυχώς είναι μπλούζα. Και το τελευταίο, το οποίο το είχα πάρει για γάμο, σκεφτόμουν ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικής ποιότητας, είναι έτσι πράσινο και το κόψιμο που είχε εδώ στο μπούστο το θεώρησα τέλειο, αλλά κρίμα. Κρίμα ειλικρινά. Ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Μπορεί στα 10-15 δολάρια το καθένα εκεί. 15 δολάρια το καθένα, πάρα πολύ οικονομικά. Αν είστε σε αυτά τα μεγέθη, το Shinside είναι πολύ καλή λύση. Και αφού τελείωσα με τα κινέζικα sites, πάμε σε αυτά που αγόρασα από την Ελλάδα. Πήρα 2 φορεματάκια από τα H&M και τα 2 είναι πάρα πολύ καλοκαιρινά. Ενδείκνυνται νομίζω για πρωί και για παραλία πιο πολύ γιατί είναι πολύ αέρινα. Είναι φορέματα τα οποία τα φοράς όταν έχει τρελή ζέστη, είναι έτσι. Πάρα πολύ ωραία φορέματα, πήρα αυτό το μαύρο άσπρο και το μπλε άσπρο. Είναι έτσι λίγο πιο oversized, είναι στο όλο μου του καλοκαιριού πάνε. Και πάρα πολύ οικονομικά, γύρω στα 10 ευρώ το καθένα, έκανε πολύ οικονομικά. Και πριν λίγο καιρό είχα πάρει και αυτά εδώ πέρα τα πέδιλα από τα H&M, τα οποία ήθελα να σας τα δείξω γιατί είναι τέλεια και κάνουν μόνο 13 ευρώ. Δύσκολο να βρεις έτσι τέτοιο καλοκαιρινό πέδιλο 13 ευρώ, τα έχω φορέσει ήδη από ό,τι καταλάβατε. Μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά. Και από το My Hand Gift πήρα, το My Hand Gift είναι μια σελίδα στο Facebook που κάνει φανταστικά σανδάλια, άκρος, όχι καλοκαιρινά, girly, πολύ funky, δεν θα τα βρείτε πουθενά άλλο στην αγορά και αυτά που θα σας δείξω νομίζω θα σας τρελάνουν. Πήρα αυτές εδώ τις σαγιονάρες, έχει και την κάρτα, πήρα αυτές εδώ τις σαγιονάρες με τους πιο γκουστούς που άτους μπλε. Τρελάθηκα, να ξέρετε ότι κάνει και 42 νούμερο. Γι' αυτό το πήρα, γιατί δύσκολα βρίσκεις στο εμπόριο 42 νούμερο. Μου άρεσαν πάρα πολύ και σίγουρα θα ξαναπάρω κάτι. Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να σας πάω στα του πιο καλλιντικού. Anyway, λοιπόν, μου στείλανε ένα email ότι βγήκε η σειρά γαλάτια από τα The Body Shop και είναι πλημμυρισμένη από μυρωδιές που εμένα προσωπικά τις αγαπώ, τις λατρεύω, από καρύδα, από βανίλια κλπ. Και πήγα να το βρω στα Body Shop, όχι στα Body, τι είπα, στα Body Shop είπα, στα Fresh Line, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, είδα το κουτί τώρα, στα Fresh Line, συγγνώμη, και δεν την είχε φέρει ακόμα, οπότε όμως εγώ δεν θα φεύγα με άδεια χέρια, γιατί πριν καιρό είχα δοκιμάσει, μου είχαν στείλει τη Duty Fruity Collection με τα body, με τα Sour Gels, την οποία τελειώσαμε στο σπίτι, δεν έχει μείνει τίποτα και είπα να την ξαναπάρω γιατί νομίζω έκανε γύρω στα 10 ευρώ και παίρνεις 3 Sour Gel τα οποία μυρίζουν εκπληκτικά, ένα από τα 2 κίτρινα, νομίζω αυτό που έχει λίγη χρυσόσκονη μέσα, μυρίζει φανταστικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, είναι εξαιρετικής ποιότητας, είναι φυσικά καλλιντικά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Από τα shoponline.gr, δεν ξέρω τι έχω πάθει και δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, πήρα ένα, πώς το λένε, ένα body mist από την Benetton και διάλεξα να πάρω το Charming
φραντζιπάνι, είναι από τη United Colors of Benetton. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, γιατί τώρα το καλοκαίρι τα συστήναν επιφύλακτα όλα τα body mist, όχι μόνο αυτό. Και είναι γύρω στα 8 ευρώ νομίζω η τιμή του. Και διάλεξα αυτό εδώ πέρα. Να σας πω ότι μυρίζει, νομίζω ότι πάει στην πιο αντρική πλευρά του αρώματος. Εμένα μου ξεσηκώνει πάρα πολύ, τις αισθήσεις μου όλες τις κάνει να πετάνε. Μου άρεσε πάρα πολύ και μου είπαν ότι θα δώσουμε και ένα δώρο, άλλο ένα, το οποίο δεν σας το δείχνω ακόμα, αλλά θα έρθει επερχόμενο giveaway σίγουρα από το iceoponline.gr. Μία τυχαία αγορά είναι μία μάσκα που έκανα, είναι από τη L'Oréal Professionnel, είναι η μάσκα για Vitamin Color, είναι αυτή εδώ. Σας είχα ρωτήσει ποιες μάσκες μου προτείνετε, αλλά πήγα κομμωτήριο και την είδα, την παίρνω σε αυτή τη μάσκα και είπα να την ξαναπάρω. Είναι γενικά λίγο τσιμπημένη τιμή της, αλλά μου κάθεται πάρα πολύ καλά στο μαλλί, οπότε προς το παρόν είπα να πάρω πάλι αυτή. Αν αναρωτιέστε τι χρώμα έχω μέχρι τώρα στα νύχια μου, καταρχάς θα σας πω ότι έβγαλα το τζέλ και τα νύχια μου βγήκαν πάρα πολύ αδύναμα, δεν ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό το πράγμα, και τα έκοψα πάρα πολύ κοντά, δυστυχώς δεν πειράζει, τουλάχιστον τα νιώθω πιο ξεκούραστα, πιο ελεύθερα, μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα, anyway, θα ξαναμακρύνουν, νύχια είναι. Και μου έστειλε η Έση από την καινούργια του στη σειρά, την καλοκαιρινή, νομίζω λέγεται Once Upon a Time, η οποία έχει πολύ ωραία χρώματα, αλλά νομίζω μου έστειλε το καλύτερο. Όχι ότι μου το έστειλε εμένα, αλλά μου έστειλε το καλύτερο και είναι αυτό εδώ πέρα το γαλάζιο. Παιδιά, είναι φανταστικό. Ποτέ δεν τολμούσα στα νύχια μου τόσο γαλάζιο, αλλά με το που το έβαλα πάνω στα νύχια μου το λάτρεψα και είναι το Strut Your Stuff. Και μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο θα κάνω και pedicure με αυτό το χρώμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης πήρα δύο πραγματάκια από την Golden Rose. Πήρα μία μάσκαρα, την έχω πάρει εδώ και πάρα πολλές μέρες και αυτό και το άλλο που θα σας δείξω. Και είναι η 3D Fantastic Lash Mascara. Αυτή εδώ την είχα δει από την Μαργαρίτα, από το κανάλι Maggie DF κάτι. Μαργαρίτα, anyway, και είχε πει ότι είναι πάρα πολύ καλή μάσκαρα και είπα να τη δοκιμάσω κι εγώ, είναι πολύ οικονομική, γύρω στα 5 ευρώ, κάπου εκεί κάνει. Το βουρτσάκι της είναι πλαστικό, νομίζω δίνει απίστευτο διαχωρισμό, πάρα πολύ ωραίο μήκος, χρειάζεται όμως να τη δουλέψεις πολύ γρήγορα και επειδή μου άρεσε, είπα να τη βάλουμε και στο διαγωνισμό, ο οποίος δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά θα λήξει. Και πήρε επίσης και μία τερακότα, είναι η νούμερο 106, ήθελα μία τερακότα για τώρα το καλοκαίρι, έτσι να δίνει πολύ μπρονζέφε, σκεφτόμουν να την πάρω από τη MAC, αλλά λέω ένα προϊόν το οποίο θα το χρησιμοποιήσω τόσο λίγο, ας μην είναι πάρα πολύ ακριβό, και η συσκευασία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι φανταστική, είναι έτσι μέσα, είναι πολύ προσεκτική, γενικά σας έχω πει ότι οι συσκευασίες στην Golden Rose μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι αυτή εδώ. Και νομίζω δίνει φανταστικό αποτέλεσμα. Τέλειο. Αυτή έκανε, δεν θυμάμαι, γύρω στα κάπου εκεί 5-6 ευρώ. Πάρα πολύ οικονομικά της Golden Rose, το ξέρετε. Αν αναρωτιέστε τι χρώμα έχω μέχρι τώρα στα νύχια μου, καταρχάς θα σας πω ότι έβγαλα το τζέλ και τα νύχια μου βγήκαν πάρα πολύ αδύναμα, δεν ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό το πράγμα, και τα έκοψα πάρα πολύ κοντά, δυστυχώς δεν πειράζει, τουλάχιστον τα νιώθω πιο ξεκούραστα, πιο ελεύθερα, μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα, anyway, θα ξαναμακρύνουν, νύχια είναι. Και μου έστειλε η Έση από την καινούργια του στη σειρά, την καλοκαιρινή, νομίζω λέγεται Once Upon a Time, η οποία έχει πολύ ωραία χρώματα, αλλά νομίζω μου έστειλε το καλύτερο. Όχι ότι μου το έστειλε εμένα, αλλά μου έστειλε το καλύτερο και είναι αυτό εδώ πέρα το γαλάζιο. Παιδιά, είναι φανταστικό. Ποτέ δεν τολμούσα στα νύχια μου τόσο γαλάζιο, αλλά με το που το έβαλα πάνω στα νύχια μου το λάτρεψα και είναι το Strut Your Stuff. Και μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο θα κάνω και pedicure με αυτό το χρώμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης πήρα δύο πραγματάκια από την Golden Rose. Πήρα μία μάσκαρα. Την έχω πάρει εδώ και πάρα πολλές μέρες και αυτό και το άλλο που θα σας δείξω. Και είναι η 3D Fantastic Lash Mascara. Αυτή εδώ την είχα δει από την Μαργαρίτα, από το κανάλι Maggie DF κάτι.
Μαργαρίτα. Anyway, και είχε πει ότι είναι πάρα πολύ καλή μάσκαρα και είπα να τη δοκιμάσω κι εγώ, είναι πολύ οικονομική, γύρω στα 5 ευρώ, κάπου εκεί κάνει. Το βουρτσάκι της είναι πλαστικό, νομίζω δίνει απίστευτο διαχωρισμό, πάρα πολύ ωραίο μήκος, χρειάζεται όμως να τη δουλέψεις πολύ γρήγορα και επειδή μου άρεσε, είπα να τη βάλουμε και στο διαγωνισμό, ο οποίος δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά θα λήξει. Και πήρε επίσης και μία τερακότα. Είναι η νούμερο 106. Ήθελα μία τερακότα για τώρα το καλοκαίρι, έτσι να δίνει πολύ μπρονζέφε. Σκεφτόμουν να την πάρω από τη MAC, αλλά λέω ένα προϊόν το οποίο θα το χρησιμοποιήσω τόσο λίγο, ας μην είναι πάρα πολύ ακριβό. Και η συσκευασία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι φανταστική. Είναι έτσι μέσα. Είναι πολύ προσεκτική. Γενικά, σας έχω πει ότι οι συσκευασίες στην Golden Rose μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αυτή εδώ. Και νομίζω δίνει φανταστικό αποτέλεσμα. Τέλειο. Αυτή έκανε, δεν θυμάμαι, γύρω στα κάπου εκεί 5-6 ευρώ. Πάρα πολύ οικονομικά της Golden Rose, το ξέρετε. Και για να τελειώσω αυτό το βίντεο haul, πάμε να σας δείξω τι αγόρασα από τα Photo Center. Αυτές τις μέρες είχε εκπτώσεις σε όλα τα καλλιτικά, νομίζω 30% και στη MAC μείον 25%. Αλλά εγώ πριν κάνει τις εκπτώσεις πήγα και πήρα ένα κραγιόν. Αν ήξερα ότι θα κάνει εκπτώσεις δεν θα το έπαιρνα, θα κρατιόμουν και θα το έπαιρνα άλλη μέρα. Και πήρα το Rouge in Love από τη Lancôme στην απόχρωση Pink Bonbon. Είναι ένα φοβερό ροζ, η συσκευασία του είναι τέλεια. Είναι το πιο βαρύ κραγιόν που έχω πιάσει. Ειλικρινά είναι φωνικό όπλο. Μπορείς να το κρατάς στην τσάντα σου και να πάνε να σε κλέψουν και να το στείλεις στο κεφάλι του άλλου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι έτσι μικρό, βαρύ. Και η απόχρωση που πήρα είναι αυτή εδώ. Είναι ένα φοβερό ροζ. Πολύ ενυδατικό, αλλά παράλληλα σταθερό. Ήθελα κάτι πιο ενυδατικό, μοιάζει πολύ με το Candy Yum Yum. Είναι λίγο πιο σκούρο, όχι τόσο μπαμ. Και ήθελα κάτι πιο ενυδατικό για τώρα το καλοκαίρι, γιατί εντάξει, το καλοκαίρι ενδείκνυται για πιο ενυδατικά κραγιόν και πιο ζουμερά χείλη κλπ. Οπότε διάλεξα αυτό. Η τιμή του ήταν γύρω στα 27-28 ευρώ, κάπου εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έπρεπε να περιμένω και να το πάρω με έκπτωση. Πήρα ακόμα από το Photo Center. Ήθελα ένα body butter. Έχω πάρα πολλά body lotions ανοιγμένα, αλλά body butter έχω νομίζω ένα. Και ήθελα άλλο ένα γιατί τα body butters όταν ξυρίζω το πόδι μου, ας πούμε, είναι ό,τι πιο καλό μπορώ να βάλω πάνω τους. Και πήρα από την Dove το Purely Pampering Body Cream. Την ξαναείχα το χειμώνα και μου άρεσε πάρα πολύ το αρώμα της, οπότε είπα να πάρω αυτή. Η τιμή της νομίζω ήταν γύρω στα 5-6 ευρώ, παραπάνω δεν είχα. Πήρα ξανά από τη Rona Rose το Mykonos Sun. Δεν έχω τελειώσει το άλλο μπουκάλι που είχα πάρει, αλλά επειδή είδα ότι είχε δύο τελευταία στα Photo Center στα Γιάννενα, είπα να το αρπάξω, γιατί κάθε φορά που φέρνουν αυτά εδώ, γεμίζουν μία φορά και μετά δεν ξαναβρίσκεις. Οπότε λέω κάτσε να μου τελειώσει εκεί γύρω στον Ιούλιο και δεν έχω. Οπότε το ξαναπήρα. Η τιμή του είχε νομίζω 30-25% έκπτωση και η τιμή του με την έκπτωση από 12 ευρώ έβγαινε γύρω στα 8,5 κάπου εκεί. Πήρα από την Garnier την Miracle Skin Perfector 5-1 BB Cream. Είναι αντιρρητηρική κρέμα και πήρα το χρώμα medium για τώρα που είμαι πιο μαυρισμένη. Ήθελα να τη δοκιμάσω για το καλοκαίρι. Και επειδή γενικά αυτά τα προϊόντα που λένε για ρητίδες ότι είναι κατά των ρητίδων κλπ, στις ξηρές επιδερμίδες κάθονται πάρα πολύ καλά, είπα να τη δοκιμάζω, η τιμή της ήταν νομίζω γύρω στα 10 ευρώ, κάπου εκεί. Πήρα από την Maybelline την Big Eyes τη μάσκαρα, είναι αυτή εδώ η διπλή. Έχω ανοιγμένες περίπου στις 15 μάσκαρα, αλλά δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω μπει στο τρυπάκι να παίρνω όλες τις μάσκαρες με το βουρτσάκι το τρίχινο, οπότε αρχίζω και δοκιμάζω τέτοιες μάσκαρες πλέον, γιατί μου άρεσε πιο πολύ το βουρτσάκι το πλαστικό. Και πήρα αυτή εδώ πέρα τη διπλή, η οποία έχει για τις κάτω βλεφαρίδες αυτό εδώ το μικρό μικρούλι μικρούλι βουρτσάκι και για τις πάνω έχει αυτό εδώ, το οποίο εμένα μου θυμίζει μία μάσκαρα της Lancôme, αλλά τέλος πάντων νομίζω την Doll Eyes, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Και να σας πω ότι δεν έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί την έχω δοκιμάσει.
Καλά, όχι δεν έμεινα ικανοποιημένη, είναι λίγο μάπα. Γύρω στα 10 ευρώ έκανε και αυτή 12, 13 κάπου εκεί ή 10 ήταν σε προσφορά, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν σε προσφορά και την πήρα, αλλά είναι λίγο μάπα, δεν έκανε τίποτα για τις λεφαρίδες μου. Και το κακό είναι ότι η αδερφή μου πήγε σε ένα μπαζάρ και μου την πήρα άλλες δύο φορές αυτή τη μάσκαρα. Δεν ξέρω τι θα την κάνω, μάλλον θα της δώσω. Anyway, αυτή. Και πήρα ένα μολύβι χιλιών από την Eredue, το Silky Pencil, το Lip 156. Ένα φοβερό χρώμα, θα σας το δείξω. Το πήρα για να ταιριάζει με όλα τα νέα ροζ που έχω. Βλέπετε, ταιριάζει πολύ και με το δίπλα το κραγιόν. Και η τιμή ήταν γύρω στα 5,5 ευρώ. Να σας πω ότι αυτά εδώ πέρα τα μολύβια από την Eredue μου θυμίζουν πάρα πολύ τα μολύβια τα αντίστοιχα της MAC. Μου αρέσουν εξαιρετικά. Και πήρα από την Radiant ένα καινούριο προϊόν, το Matte Lasting Lip Color με SPF 15, καλό αυτό, το οποίο είναι στα απόγραση 15 και είναι αυτό που φοράω τώρα στα χείλη μου. Θα σας το κάνω όμως και swatch στο χέρι να συγκρίνετε. Είναι ένα φωτεινό ροζ κοραλί. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι matte, στην αρχή όμως είναι πιο βουτυρένιο. Μου αρέσει πάρα πολύ, η τιμή της ήταν στα 13 ευρώ. Καταρχάς έχει φοβερό χρώμα που δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού. Γενικά, όποιες εταιρείες βλέπω και βγάζουν αυτά τα matte κραγιόν σε υγρή μορφή, έχουν πολύ ξεχωριστές αποχρώσεις, οπότε σε κάνει να θες να παίρνεις από όλες τις εταιρείες. Κακό για την τσέπη μας. Αλλά anyway, διάλεξα αυτό εδώ πέρα και μου αρέσει ως στιγμής πάρα πολύ. Η τιμή ήταν νομίζω στα 13,5 ευρώ. Το θεωρώ πολύ τσιμπημένο. Τέλος πάντων, γιατί. Και για να τελειώσει αυτό το haul, πήρα δύο πραγματάκια από τη MAC που είχε έκπτωση και πήγα να πάρω κάτι κι εγώ η κακομοίρα. Και λοιπόν, πήρα ένα κραγιόν το οποίο το είχα ξαναπάρει στην Αθήνα περίπου στο Πάσχα, αλλά το άφησα στην αδερφή μου γιατί το ήθελε πάρα πολύ, νομίζοντας ότι εγώ θα το ξαναβρω στα Γιάννενα πολύ εύκολα. Βέβαια δεν το ξαναβρήκα, αλλά τώρα στο κάρανε και είχε και την έκπτωση, οπότε να μια ευκαιρία. Να σας πω ότι πλέον δύσκολα μου αρέσει κάτι από τη MAC, θεωρώ ότι όλα όσα ήθελα τα έχω πάρει, οπότε δύσκολα βρίσκω κάτι, γι' αυτό δεν με βλέπετε πολύ να αγοράζω MAC τελευταία, αλλά αυτό εδώ ήθελα να το έχω στη συλλογή μου, οπότε πήρα το από τη Retro Matte σειρά το Relentlessly Red και είναι ένα φοβερό κόκκινο καρπουζί, ελπίζω να φαίνεται. Ελπίζω να φαίνεται. Η υφή του είναι εξαιρετική. Η matte σειρά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από τη MAC. Είναι λίγο ξηρό, αλλά εγώ το παλεύω. Και το χρώμα είναι φανταστικό. Είναι άκρος καλοκαιρινό. Με την έκπτωση έκανε 13,5 ευρώ. Δηλαδή, όσο και το κραγιόν που πήρα από τη Radiant. Γι' αυτό σας είπα ότι θεωρώ ότι της Radiant δεν άξιζε τα λεφτά του. Γιατί με τέτοια λεφτά πήρε ένα κραγιόν MAC. Και. Οχ, η συσκευασία του χάλασε. Κάτι έπεσε. Τέλος πάντων, και πήρα και πάρα πολύ ένα bronzer. Ήθελα να πάρω ένα καινούριο bronzer, καλό όμως bronzer. Και είπα πάρω από τη MAC και διάλεξα, λέγεται bronzing powder. Δεν λέει πια. Α, είναι στην απόκρωση bronze ή bronze. Απ' έξω είναι αυτή η συσκευασία. Μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία. Γενικά μου αρέσουν οι συσκευασίες της MAC. Και μέσα έχει και καθρέφτη και το προϊόν είναι αυτό εδώ. Γενικά, άμα το κάνω swatch στο χέρι μου, δεν βγάζει σχεδόν τίποτα. Αλλά πάνω στο πρόσωπο φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται ότι πορτοκαλίζει λίγο, αλλά πάνω στην επιδερμίδα δίνει ένα ακριβώς αποτέλεσμα καλοκαιριού. Δηλαδή δεν δείχνει αυτό το λασπωμένο το πολύ καφέ, ούτε το πολύ πορτοκαλί. Είναι ακριβώς έτσι όπως μαυρίζουμε. Δεν είναι τελείως matte. Έχει, δεν θα έλεγα σήμερα, αλλά είναι έτσι λίγο πιο σατινέ. Βγάζει έτσι κάτι πιο φυσικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είχα κάτι παρόμοιο στη συλλογή μου, οπότε welcome MAC bronzer. Η τιμή του ήταν στα 18 ευρώ με την έκπτωση, κάπου εκεί, και μου αρέσει πολύ.
Και κάπου εδώ αυτό το haul έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσαν τα πραγματάκια που πήρα. Ελπίζω να σας έδωσα ιδέες αν θέλετε να πάρετε κάτι. Θέλω να μου πείτε εσείς τι αγορές έχετε κάνει για το καλοκαίρι, τι θα θέλατε να κάνετε. Και τι άλλο, να σας πω ότι μετά από αυτό το βίντεο θα έρθει το part 2 από τα My Summer Essentials που με ρωτάτε πολλές. Ήθελα να περάσουν λίγα βίντεο μέχρι να το ξανακάνω για να οργανωθώ. Οπότε αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους, γεια σας!